όλες τις φάσεις, ανασταθούμε λίγο στον γκολ του Παπαδόπουλου. Δεν σκοράρουν κάθε μέρα οι τερματοφύλακες σε ανοιχτό παιχνίδι, όχι με πέναλτι εννοώ. Εδώ είναι ωραία κίνηση του Μακέντα. Βγάλαμε στο ραδιόφωνο τον Χριστόπουλο, τον πιτσιρικά, το στόπερ και είπε ότι ένα δευτερόλεπτο να τον αφήσεις από την επιτήρησή σου το πληρώνεις. Ήδη έχει δει την κίνηση του συμπέρδη του και κάνει την κίνηση αυτό. Ναι, και είναι και κεφαλιά πλασέ, έτσι. Δηλαδή, ναι, σημαδεύει... Η αξία του εκθέτει τον πόλο, περισσότερο ο Φόρτ εκθέτει παρά ότι οι αλλαγές που... ή λάθος που έκανε. Εντάξει, τώρα τον επιμένει και τον βάζει. Αυτή την καραμέλα να τελειώσουμε, γιατί τον έβαλε βασικό. Τι τον εκθέτει. Σου λέει γιατί δεν έβαζε, έβαζε τον πιτσιρίκο. Εντάξει, τον βάζει τώρα και σκοράρει όμως. Λοιπόν, το 2-0 πάλι με Μακέντα. Και πάλι assist Χουανκάρ. Πώς θα μπει κάθετα στον χώρο ο Μακέντα. Και έχοντας και καλή ψυχολογία, θα πλασάρει στο πλαϊνό δίχτυ. Με τον απόδι πλασάρει μετά. Είναι καλό σέντερφο. Ναι. Τώρα το 1-2 με τον Φερνάντεθ, ύστερα από την ασίστ του Αλί Μπαμπά. Καλός παίκτης ο Φερνάντεθ. Ναι, ωραίος παίκτης και η κεφαλιά, βέβαια, να το πούμε ότι είναι στο δεύτερο δοκάρι, στο πέναλτι, δηλαδή είναι ασίστ η κεφαλιά, καθαρά δεν είναι όπου πάει και όπου βρει. Η εξυπνάδα του παίκτη που κάνει την ασίστ είναι ότι θα πήγαινε ένας εγωπαθής να τη βάλει μόνος του, θα το είχατε. Ναι. Ή μπορεί να το βάζει κιόλας, δεν ξέρεις. Αλλά προτίμησε τον ελεύθερο συμπαίκτη του. Να τη γυρίσει. Πολύ σημαντικό. Σωστό. Λοιπόν, και να δούμε και τον γκολ του. Γιατί ο Διούδης εδώ έχει χάσει τη φάση. Την έχει χάσει. Εδώ είναι ένα γύρισμα τυφλό. Εντάξει, εκεί θα το κάνει το γύρισμα, στο πέναλτι. Και ο Παπαδόπουλος σκοράρει. Λέγαμε ότι πλεονεκτεί σε αυτές τις φάσεις, γιατί δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής αμυνόμενος που να προβλέψει να μαρκάρει τον τερματοφύλακα. Και ποιο τερματοφύλακα θα κάνει τέτοιο πλασάρισμα. Τέτοιο τελείωμα, ναι. Πρώτη, ναι. Mm-hmm. Λοιπόν. Ο μάλλον στο Άρη δηλαδή μπορεί να το χάνει.